ταινίες όπου οι ηθοποιοί έκαναν πραγματικά σεξ. Καμία φορά δεν έχει να κάνει με το πόσο καλή ηθοποιοί είναι, αλλά με το πόσο αληθινή είναι η σκηνή που παίζουν. Είμαι η Ζήνα Γκουριώτη και είναι το Ποντρέδιο του Προνιούς. Είναι τα Pod Radio του Pro News. Οι άνθρωποι κάνουν σεξ. Οι ταινίες έχουν σκηνές σεξ. Οι άνθρωποι που παίζουν στις ταινίες κάνουν σεξ και κάποιες φορές είναι πραγματικό. Πριν βιαστείς να απορρίψεις την ιδέα του ότι δεν προσποιούνται οι ηθοποιοί στις ερωτικές σκηνές, να σου πούμε ότι δεν είναι ταινίες που ανήκουν στην ερωτική βιομηχανία. Πάμε να δούμε μερικές από αυτές. Little Asses. Μπορεί η ερωτική πράξη που είδαμε στην οθόνη να ήταν σκέτη υποκριτική, αλλά η αντίδραση δεν ήταν. Το κοινό είδε την πραγματική αντίδραση του Ρόμπερτ Πάτινσον όταν έφτασε σε κορύφωση στην ταινία όπου υποδιόταν το Σαλβατόρ Νταλί. Ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι αυνανίστηκε στην κάμερα για να είναι η συγκεκριμένη σκηνή ρεαλιστική. Εξήγησε πως το να προσποιήσε την έκφραση απλά δεν δουλεύει. Η έκφρασή μου καταγράφηκε για μία αιωνιότητα. Nine Songs. Η ταινία κυκλοφόρησε το 2004 και δείχνει τους hipster χαρακτήρες της να κάνουν σεξ χωρίς να είναι προσποίηση. Το story έχει να κάνει με ένα ζευγάρι που πηγαίνει σε συναυλίες συγκροτημάτων όπως Franz Ferdinand και The Dandy Warhols και κάνει αμέτρητες φορές σεξ και φυσικά είναι πραγματικά αληθινό. The Idiots. Το όνομα του Lars von Trier θα μπορούσε να είναι πολλές φορές σε αυτή τη λίστα, αλλά ξεκινήσουμε με αυτή την ταινία του 1998. Μια ομάδα φίλων αφήνει πίσω της τις αναστόλες και συμμετέχει σε ένα όργιο. Το σεξ είναι μια διαδικασία υποκριτικής για τους περισσότερους ηθοποιούς, αλλά υπάρχει μια συγκεκριμένη σκηνή που δείχνει πραγματική συνέβρεση. Είναι γυρισμένη με ηθοποιούς από τη βιομηχανία πορνό. Cruising. Το θρίλερ του 1980 που πρωταγωνιστεί ο Αλ Πατσίνο έχει σαν κεντρικό ήρωα έναν αστυνομικό που προσπαθεί να βρει ένα κατασύρωη δολοφόνο που έχει βάλει στόχο ομοφυλόφιλους άνδρες. Η αυθεντική εκδοχή της ταινίας συμπεριλαμβάνει και μια σκηνή σεξ ανάμεσα σε ένα γκέι ζευγάρι. Στο τελικό αποτέλεσμα βλέπουμε μόνο κάποια πλάνα, καθώς τα υπόλοιπα αφαιρέθηκαν για να μην θεωρηθεί η ταινία κατάλληλη. Βέβαια, μετά την κυκλοφορία της, δεν γλίτωσε την κριτική από ακτιβιστές για τα δικαιώματα των γκέι, οι οποίοι ένιωσαν στιγματισμένοι. Intimacy. Μια βρετανική ταινία που κυκλοφόρησε το 2001 και μιλάει για έναν άνδρα που ερωτεύεται μια γυναίκα με την οποία κάνει περιστασιακό σεξ για να συνειδητοποιήσει ότι είναι παντρεμένη και δεν πρόκειται να αφήσει ποτέ τον άνδρα της. Η ταινία δείχνει πραγματικό σεξ και αυτό είναι κάτι σπάνιο για μια mainstream παραγωγή που κέρδισε μάλιστα το βραβείο καλύτερης ταινίας στο κινηματογραφικό φεστιβάλ του Βερολίνου. Don't Look Now. Ένα πραγματικό δώρο. Από το 1973 είναι αυτή η ταινία και περιέχει μια έντονη σκηνή πραγματικού σεξ ανάμεσα στην Τζούλι Κρίστη και τον Ντόναλτ Σάδερλαντ. Ήταν αρκετά αμφιλεγόμενη, γιατί δείχνει στοματικό σεξ σε μια γυναίκα και είναι αληθινό. Για την ακρίβεια, κάποιοι υποστηρίζουν ότι ήταν αληθινό, αλλά υπάρχουν και οι αντίθετες απόψεις. Κανείς δεν θα μάθει τι έγινε στην πραγματικότητα. Ό,τι έγινε στα γυρίσματα του Don't Look Now θα μείνει στα γυρίσματα του Don't Look Now. Nymphomaniac. Η ταινία αυτή κυκλοφόρησε το 2013. Περιέχει σκηνή σεξ στην οποία δεν υπάρχει προσποίηση, αλλά υπάρχει μια παγίδα. Οι ηθοποιοί προσποιήθηκαν στη σκηνή, αλλά στη συνέχεια τα σώματά τους ντουμπλιαρίστηκαν με κομπάρσους που έκαναν πραγματικά σεξ. Τα Pod Radio του ProNews ανανεώνονται καθημερινά μέσα από τη σελίδα του ProNews.gr.